Καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία εξήγηλαν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής και ο Επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκης. Ανακοίνωσαν μέτρα και πολιτικές οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά. Πολιτικές για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία εξήγηλε το πρωί ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής στην διάρκεια διάσκεψης τύπου που παρέδωσε με τον Επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη. Τη νέα σχολική χρονιά θα ενθαρρυνθούν τα σχολεία να προωθήσουν πιο σημαντικά τον εθελοντισμό μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και να δράξουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το γραφείο του Επιτρόπου για ενημέρωση, δικτύωση και εκπαίδευση. Σε κάθε σχολική μονάδα θα οριστεί ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την προώθηση θεμάτων εθελοντισμού, ενεργού πολίτη και μη κυβερνητικών οργανώσεων στη σχολική μονάδα. Ακόμη θα ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό τουλάχιστον μία δράση, η οποία θα προωθεί τον εθελοντισμό. Επιπλέον θα ξεκινήσουν συγκεκριμένες προσπάθειες για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης που αποκτάται μέσα από εθελοντικές δραστηριότητες και δράσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι η επένδυση στη νέα γενιά. Τους νέους τους θέλουμε ενεργούς πολίτες των εξυγχρονισμών του κράτους και της κοινωνίας. Πρέπει να οπλίσουμε με τις αξίες και αρετές του εθελοντισμού, τις αξίες της προσφοράς, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Ο κ. Γιαννάκη σημείωσε ότι σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση του εθελοντισμού είναι η αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, δηλαδή η αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτά ο πολίτης και ειδικότερα οι νέοι μέσω του εθελοντισμού.